Ευχαριστούμε τέτοιου είδους δράση της κοινωνίας. Αποκτά ένα νόημα πολύ διαφορετικό η καλλιτεχνική μας προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς την τέχνη την ονειρευόμαστε να λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο, μέσα στα ζητήματα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ πέρα, στην Ελληνική Επιτροπή στο Συντηρητικό. Αντιπροσωπεία του κόμματος βρίσκεται στην Καρδίτσα σήμερα, στην εκδήλωση των φορέων. Θέλουμε να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των φορέων, των κατοίκων της περιοχής, όχι μόνο της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, απέναντι στα σχέδια σε ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα που είναι σε εξέλιξη και φυσικά συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα εδώ και πάρα πολύ καιρό που δίνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής για να ανασταλούν τα έργα τα συγκεκριμένα. Και παράλληλα να αναδείξουμε για ακόμα μια φορά τα τεράστια προβλήματα τα οποία δεν έχουν βρει ακόμα λύση, τα οποία αντιμετώπισε η Καρδίτσα στις πρόσφατες πλημμύρες με τον Ιαννό. Σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, με όλους τους τρόπους και με όλες τις τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν, τις έχουμε αξιοποιήσει και θα τις αξιοποιήσουμε βεβαίως και στο μέλλον, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις στα οξυμένα φυσικά προβλήματα της περιοχής. Μέρος των εκλεγμένων στην περιφέρεια ΚΚΕ από το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, θεωρούμε ότι είμαστε κομμάτι αυτού του αγώνα και όχι απλά να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των κατοίκων της Καρδίτσας και του νομού και σε σχέση με την επιχείρηση αυτήν άλωσης των αγράφων που γίνεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους για την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων που θα κάνουν το ρεύμα ένα πανάκριβο εμπόρευμα προς όφελος των λίγων και για τους λίγους θα υπάρχει δυστυχία. Και φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάπτυξη που προωθεί η κυβέρνηση σημερινή, όπως και η προηγούμενη, στην οποία στηρίζει αναπαδών και η περιφερειακή αρχή, δεν είναι προς όφελος των πολλών, αλλά είναι προς όφελος των λίγων. Και η απόδειξη είναι ακριβώς ότι τα έργα που χρειάζονται οι υποδομές για την προστασία των κατοίκων από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, από τους σεισμούς, όχι μόνο δεν προχωράνε, αυτά δεν βρίσκονται στην προτεραιότητα, στην ατζέντα τους, γιατί είναι έργα που δεν έχουν ανταποδοτικότητα για το μεγάλο κεφάλι. Εμείς σταθερά αναδεικνύουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά τα ζητήματα, γιατί θεωρούμε είναι προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Λέμε ένα ηχηρό όχι στην εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων στα άγραφα, όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος, όχι στο ρεύμα ένα ακριβό ιδιωτικό εμπόρευμα. Λέμε τώρα να γίνουν τα έργα για την αντιπυρική θωράκιση του νομού Καρδίτσας. Η σημερινή μας πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια μιας κινητοποίησης κινητικότητας που υπάρχει στην περιοχή των Αγράφων με σκοπό την προστασία της περιοχής από την επιδιωκόμενη κατάσταση νομογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων και όχι μόνο, που από ό,τι φαίνεται είναι μια προσπάθεια που κάνει το μεγάλο κεφάλαιο για τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε όλες τις κορυφογραμμές και σε όλες τις περιοχές όπου έχει τη δυνατότητα. Είναι ένας αγώνας που δίνουν οι φορείς της πόλης εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από τότε δηλαδή που προέκυψε το ζήτημα στις τοπικές κοινωνίες ως κατεύθυνση. Σήμερα όμως τη δίνουμε ένα διαφορετικό χρώμα, στηρίζοντας παράλληλα και τα δικαιώματα και τον αγώνα των καλλιτεχνών, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία βάλθηκαν σε επίπεδο δικαιωμάτων και σε επίπεδο εργασιακό. Δίνουμε λοιπόν ένα διαφορετικό χρώμα σήμερα. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για να διασώσουμε τα άγραφα από το ξεπούλημα των κορυφογραμμών και του φυσικού πλούτου της χώρας και της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας στο μεγάλο κεφάλαιο. Χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ εδώ, που παρευρίσκομαι στην πόλη μου, για να ενισχύσω το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας, η οποία ζητά αντιπλημμυρικά έργα και όχι ολικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μετά από την κατακλυσμία καταστροφή που υπέστη στην περιοχή από τον Ιαννό. Είμαστε εδώ να ενώσουμε τις φωνές μας με τους ντόπιους ανθρώπους και θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό των δίκαιων αιτημάτων που ανακύπτουν.